Μπροστά στην απειλή, η γυραιά Ήπειρος αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά, διαμορφώνοντας με καθοριστικές κινήσεις ΜΑΤ τη δραστική απάντηση τόσο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, όσο και στην επόμενη ημέρα. «Η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη μας», ήταν το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίτ Σασόλη, απέναντι στην πρωτοφανή υγειονομική κρίση του κορονοϊού μέσα στο Μάρτιο και όταν η επέλαση της πανδημίας είχε μόλις αρχίσει. Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρόλο συντονιστικό ενήργησε με ταχύτητα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και ταυτοχρόνως να απορροφήσει τους κραδασμούς των επιπτώσεων. Σχεδόν αστραπιαία, ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία European Union for Health σχεδιάστηκε με τη φιλοδοξία να αλλάξει ριζικά τη μέχρι πρότινος ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της υγείας. Οι τρεις βασικοί του πυλώνες είναι η προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, η βελτίωση της διαθεσιμότητας φαρμάκων και η ισχυροποίηση των συστημάτων υγείας. Για ένα στρατηγικό όραμα τόσο για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης όσο και των αυριανών προκλήσεων έκανε λόγο η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, τονίζοντας πως αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα είναι η απάντηση στις εκκλήσεις των πολιτών για ένα πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας. Θα επενδύσουμε στην πρόληψη, στην προετοιμασία για κρίση, στην απόκτηση φαρμάκων και ζωτικού εξοπλισμού, καθώς και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμα στο θέμα της υγείας. Το European Union for Health θα μας επιτρέψει για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε στρατηγικά αποθέματα, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από πριν και να έχουμε αποθεματικά σε περίπτωση κρίσεων. Μέσα από αυτό το μεγαλόπνοο σχεδιασμό, η Ευρώπη επιχειρεί να καλύψει τις αδυναμίες που ο κορονοϊός ανέδειξε δραματικά και να διασφαλίσει την ετοιμότητα. Μέσω του προγράμματος προβλέπεται ακόμη προσιτή πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες COVID-19 για όλους τους ανθρώπους μόλις καταστούν διαθέσιμα. Εκτός από τη διασφάλιση καλύτερης προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, στοχεύει ακόμη στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και στην προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων. Προβλέπει ακόμη την καταπολέμηση των μη μεταδοτικών ασθενειών μέσω της βελτίωσης, της διάγνωσης, της πρόληψης και της περίθαλψης, ιδίως του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και της ψυχικής υγείας. Στόχος, η μείωση κατά 1/3 της πρόορης θνησιμότητας μέχρι το 2030. Με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε μια πραγματική διαφορά για τη δουλειά μας σε άλλες προτεραιότητες υγείας, ιδίως στον αγώνα κατά του καρκίνου και στη βελτίωση του εμβολιασμού. Το European Union for Health σημαίνει ότι θα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε οικονομικά φιλόδοξες δράσεις για τη μείωση των ανισοτήτων στον έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το πρόγραμμα υγείας να χρηματοδοτηθεί με 9,4 δις ευρώ, ποσό 23 φορές μεγαλύτερο από τη χρηματοδότηση της προηγούμενης περίοδου για την υγεία, αποδεικνύοντας στην πράξη πως θέτει τον πύχη ακόμη ψηλότερα και αξιοποιώντας τα λάθη και τις αδυναμίες που η πανδημία έφερε στο προσκήνιο, θωρακίζει με ένα δραστικό σχέδιο την υγεία των Ευρωπαίων.